Κάθε τι το οποίο γίνεται σε κλειστούς διαδρόμους και σε κλειστές αίθουσες αποφάσεις δημιουργεί το μυστήριο, δημιουργεί την αντίδραση και όσο επί το πλείστον γιγαντώνει αυτή την κακυποψία τρόπον την. Το ερώτημά μου είναι σαφές. Είστε αποφασισμένος να ζητήσετε ακόμη και δημοψήφισμα, να συναντηθείτε με τον κύριο Δήμαρχο, να πάρει η κοινωνία, αν τυχόν δείτε ότι αλλάζουν, ότι πάνε προς κιάνωση, ότι πάνε προς πράγματα τα οποία θα έρθουν με τοπικά εναντίον στην κοινωνία. Να έρθετε μέχρι και να ζητήσετε δημοψήφισμα, ώστε οι πολίτες να έχουν τον λόγο και κανένας άλλος. Δεν μπορεί μέσα σε διαδρόμους κάποιοι ή κάποιοι στα υπουργεία καρεκλοκένταροι που δεν ξέρουν πού είναι η Θράκη να λένε αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν έρευνες. Ποιος είναι ο Μανιάτης? Κύριε Χατζημανούλη, επειδή έχω σταθεί στο θέμα του δημοψηφίσματος με επιχειρήματα απέναντί του, είμαι αντίθετος στο δημοψήφισμα γιατί η Θράκη είναι μια ευαίσθητη περιοχή και αν αρχίσουμε για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί την περιοχή να προτείνουμε δημοψηφίσματα, μπορεί σε λίγα χρόνια να βρούμε άλλα πράγματα δυσάρεστα μπροστά μας. Αυτό που έχω σκοπό να κάνω εγώ, σαν δημοτικός σύμβουλος και σαν αρχηγός της κίνησης πολιτών και της συμπαράταξης πολιτών, η οποία κατέβηκε στις εκλογές, είναι ότι μόλις ξεκαθαρίσει η εταιρεία το θέμα με τον οποίο σκέφτεται να κάνει την επένδυση, να καλέσω τα μέλη της κίνησης πολιτών, να τους αναθέσω, να τους ενημερώσω για τον τρόπο με τον οποίο και τι αλλαγές πλέον υπάρχουν στην εταιρεία και στην επένδυση και μετά όλοι μαζί θα βγάλουμε ένα απόρρισμα για το πώς θα κινηθούμε. Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να δεχτώ κάποια αλλαγή και να είμαι θετικός στην επένδυση. Το λέω διότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχω διαβάσει, επιστολή που αποστείλατε στον Υπουργό Σκίνηση Πολιτών, που είστε και εσείς ο επικεφαλής και επικεφαλής παρατάξεως, του μνημονεύεται και του λέτε ότι για την εξαγορά της μεταλλευτικής, ότι η νέα διοίκηση έχει αλλάξει σκεπτικό απέναντι στην επένδυση. Και προφανώς εδώ αντιλαμβάνομαι ότι εσείς καταλαβαίνετε επίσημα, κάτι που δεν ξέρουμε. Επίσημα δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες. Εμείς δεν έχουμε ενημέρωση. Σας βλέπω όμως έχετε μια καχυποψία μεγάλη. Φυσικά. Από τη στιγμή που πέντε μήνες υπάρχει μια σιγή ηχθείως. Για το σκεπτικό, τη συμπεριφορά, όπως λέτε, υπάρχει αυτών των ανθρώπων. Εδώ, επειδή και πέντε μήνες υπάρχει μια σιγή ηχθείως και δεν ξέρουμε το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, φυσικά και είμαστε ανήσυχοι γιατί ακούμε διάφορα. Αν αυτά που ακούμε, τα διάφορα, αρχίζουν και υλοποιούνται, τότε και εμείς δημόσια θα βγούμε μπροστά και θα πάρουμε το λόγο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα κάνουμε και ειδική εκδήλωση για το θέμα στις ΣΑΠΕΣ.